καλησπέρα σε όλους από το κλειστό του Καρβουνού. 21η και πρώτη τελευταία αγωνιστική για τον τρίτο όμιλο της Μάστερ. Οι Cavaliers φιλοξενούν τους ανυπόδοχους Γαλάτες, δύο ομάδες και οι δύο πλέον αδιάφορες. Οι Cavaliers στην τελευταία θέση με 4-16 ρεκόρ, προετοιμάζονται για το Summer. Ενώ οι ανυπόδοχοι στην έκτη με 10-10. Την τελευταία αγωνιστική Cavaliers ηχθήκαν από την Λαμπόλα την αποβάλλουν με 66-69. Πολύ κοντινό το σκορ. Από την άλλη, οι ανυπόδοχοι ηχθήκαν και αυτοί από τους κολέκτρους. Ένα μάτι που, όπως μας είπε και ο Γιώργος Παλαδάς, είχαν θέμα στους ψηλούς. Δεύτερο ματσάκι μεταξύ των δύο ομάδων για φέτος. Στο πρώτο, οι ανυπόδοχοι είχαν φύγει νικητές με 62-54. Πάντα επειδή για τους Cavaliers στη γωνία η μπαλά για τρεις χαλάτς, πρώτη πόντα του μάτς για τον Μάρο του Αθανασόπουλου. Έξι βλέπω για τους μεν, έξι βλέπω και για τους δε στον Πάγκο. Περιμένουμε άλλον έναν από τους Γαλάτες. Δύσκολη προσπάθεια του Μαντά. Ο Πολίτης άνοιξε το σκορ. 3-0 για την ακρίβεια. Όπως πρόβλημα είναι το πρώτο τελευταίο μάτς της κανονικής σεζόν και για τους δύο. Οι Cavaliers θα έχουν ένα ακόμα ματάκι με τους Αλεπουδιάρδες, ενώ οι ανυπόδοχοι θα παίξουν με τους Retro στην τελευταία σημερινή τους υποχρέωση. Κασάνας, ξανά επιλογή, το σκέφτηκε. Έχασε έξω την μπάλα σου για 3 rebound. Μακρινό αμυντικό. Από τους λευκούς. Βούστος. Μπάλα έξω. Από τις 45 το τρίποντο. Κομπό. Κατεβάζει. Γρήγορα ο Βότζας. Μπάλα έξω. Βότζας. Γύρισε, ωραίο αριστερό, χουπ, άσπρο το τελείωμα. Λάβα κατεβάζει. Κάπως έτσι κάνει το πρώτο δίλεπτο. Άσπρο το σουτ. Από τον Βούστο, χωρίς σκορ μένουν στο δικλήμα οι ανυπόταχτοι. Το πούς έχω να τους δω, νομίζω, από το μάτι της τετράδας που αν παίξει με τους ελπίδιους είχαν ειδηθεί το δω στο Μαζαράκης. Τις οποίες λογικά θα δούμε και στο Summer. Με συμπέρασε πολύ του. Πρέπει να είναι αυτός. Πολύ συνεργικά με την εμφάνιση των Cavaliers. Σουφιάχρης, ας πω και αυτό. Από τον Γαλάνη. 5-0. Ο Βότζας πέρασε, δύσκολη προσπάθεια, rebound αμυντικό του Καλούλη. Ο Λαδάς τρέχει και κερδίζει το φάουλ αντιαθλητικό από τον Καζάνα. Δύο βολές λοιπόν και κατοχή για τους λευκούς. Μέσα η πρώτη ποντή και για εκείνον και για την ομάδα του. Έχει δεύτερη. Λαβάς.
Όντως στο μακαρισμά του βγαίνει ο Σμέτης. Στην αλλαγή σου για 3 από τον Μαντά μέσα. Πρώτο τριποτάκι και για τους φιλοξενούμενους. Ένα έχει ήδη ο Πολίτσα από την άλλη. Φιλές για τους Κουβαλίες. Τρίτο σουτ από τις 45 μέσα και αυτό. Η απάντηση είναι απευθείας από τον Σακελαρίου. Δεύτερο τριποτάκι των περσινών φιναλίστων Μπάουλ. 8-3 δίποντα λοιπόν. Θα ακούσε γραμμή. Λογικά ο Μαντάς, λάθος πάσα. Σακελαρίου Σμέτης στην κορυφή, θα πάρει ένα σκρίν, θα περάσει αντίθετα. Θα δώσει ωραία πάσα χαμηλά, 6 δεύτερα. Πολύτης παραμένει στις 2, κατεβάζει ο Μαντάς. Ωραία λόμπα χαμηλά. Ας το όμως το τελείωμα από τον Μπουστό. Χασάνας ξαμακάρει στο σουτ, κακό αυτή τη φορά. Από τον Σακελάριου. Θα σπάει γρήγορα, επιδιώκει την επαφή, αλλά δεν δικαιώνεται. Το μάτς γίνεται run and gun. Νομίζω και οι δύο ομάδες παίζουν σήμερα πολύ ελεύθερα και χωρίς άγχος. Φάουλ και δύο βολές τώρα για τον Μπιλ. Σωστή δεύτερη rebound από τον Μπούστο, η μπάλα στον Γιώργο. Κουβαλίες από ό,τι μου είπε ο προαναφερθέντας, ο Βασίλης ο Καζάνας. Προετοιμάζουν ωραία πραγματάκια στο Summer. Στο Σωμαντάς, ο Σμέτης στο rebound. Από ό,τι έχω καταλάβει θα κατεβάσουν ενεργούς. Εγώ μυρίζομαι ότι θα έχουμε κάποιες επιστροφές παιχτών οι οποίοι οδήγησαν την ομάδα πέρσι στον τελικό του rebound. Θα κατεβάσει και στο Summer πέρσι πολύ καλό υλικό στην Master κατηγορία. Αποκλείστηκαν νομίζω από την φάση των ομίλων σε έναν όμιλο που ήταν Μαρούτι με Wargamers, θυμάμαι, Colombians, Σαλούς. Καλές ομάδες γενικά και τους Μπουσκάλδος. Δέκα δεύτερα. Ωραία κίνηση, καλά από τα δεξιά από τον Βότζα. Μέχρι στιγμής πολύ πιο αποτελεσματική τουλάχιστον επιθετικά οι Κουβαλίες. Δίκαιο το προβάδισμα των 6 ποντών που έχουν. Καζάνας απαντάει και μειώνει στους 4. Καζάνας λέει ο Λαβάς. Τον βάφτισε τον Γιώργο. Βότζας. Μπαλά στον Βασίλη και από εκεί στον Σμέτη για 3 το shoot, rebound μακρινό από τον Μαντά, ο οποίος συνέχεια χάνει την κατοχή. 4-20. Ένα φάουλ για τους Κουβαλίες, 2 για τους ανυπόταχτους. Μετά θα έχουμε λίγα φάουλ. Ξαναλέω ότι και οι δύο ομάδες δεν έχουν καλύτερο κίνητρο, οπότε το φυσιολογικό θα είναι να έχουμε ένα ματάκι χαλαρό χωρίς σκοπιμότητες. Προτεράκι άστοχο, τρέχει ο Λαδάς. Πάει ένα εναντίον όλων, γυρνάει ωραία και τελειώνει με το δεξί τη φάση. Ωραία κυκλοφορία στον Πολίτη και από εκεί στην γωνία στον Βότζα για 3 το σουτ, σίδερο, λοιπόν αμυντικό του Μαντά.
Θανασόπουλου βλέπουμε να ετοιμάζεται και τον Μπετχαβά στον πάγκο των δύο ομάδων. Λάθος πάσα, μαντάσια που φαίνεται, αλλά δεν ευστοχεί ούτε εκείνος. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο. Ο Πολίτης γύρισε ωραία με το πρώτο τελείωμά του. Μπάλα στον Λαβά. Ωραία σταυρωτή. Καλή κυκλοφορία, ξεμακάζει από τον Μαντά. Συνεχίζει την δουλίτσα του. Φτάνει τους 5 πόντους. High score μέχρι στιγμής για τους Γαλάτες. Τρεις έχει λαμπάς, από την άλλη ένα τριποντάκι ο Σμέτης, ένας Αγραρόπουλος και από δύο πόντους ο Πολίτης μάλλον, και από δύο πόντους ο Σμέτης και ο Βόντζας. Ο Πολίτης βγάζει έξω την μπάλα και την ξαναπαίνει στο low post. Ωραία πάσα, ανάποδο λέει, από καλά της την εκνοή από τον Βόντζα. Τέταρτος του πόντος. Δύο λεπτά, 12-11 τριμποντάκια από τη γωνία από τον Βούστο. Προβάδισμα για τους Γαλάτες. Πρώτη φορά στο μάτς μετά από 8,5 περίπου λεπτά. Καλά, ξανά. Τα εμάς έχουμε Καλούλη και 12-15. Είναι για αυτό το παιχνίδι Βούστος με ένα μακρινό σουτ. Καλούλη τώρα με ένα καλάθι στον εφηλιασμό δίνει προβάδισμα τριών πόντων για τους Γαλάτες αυτή τη φορά. Επίθεση για τους Κουβαλίερς στη γωνία η μπαλά. Καζάνας λοιπόν αμυντικό του Λαβά, εκτυπτήριο με Χαβάς. Λέγος ψάχνει στήριγμα, πέρασε, λαχρώθηκε νωρίς με φάουλ ο Βγοντζάς. Για λοιπόντας νομίζω μετά το πρώτο τετράλεπτο ξεκινήσει και βάζουν για τα καλά μπρος επιθετικά τουλάχιστον. Θανασόπουλος εδώ το σουτ, Μπούστος αφήνει μπάλα βγει εκτός. Μισό λεπτό, Λαβάς, Μούστος, βυθίστηκε χαμηλά, σηκώθηκε για δύο και κέρδισε το φάουλ. Μισό πρώτη. Μία επίθεση στον Άζη Θανασόπουλος, έχει δίκιο. Μικρή από τα 2 χρόνια, 19 στο ρολόι, 17 για τους Κουβαλίερς. Φαλ από τον Μπετχαβά, αυτό είναι το τρίτο. Δεύτερα. Όλα στη διάθεση των μπλε. Φάουλ ψηλά από τον Λαβά, το τελευταίο που έχω να δώσει και οι Γαλάτες. Τέσσερα ακόμα ένα επαναφορά από το πλάι Σμέτης. Δύσκολο τρίποντο, κόβει καθαρά ο Καλούλη. 12-19 σκορ πρώτης περίοδου.
δεύτερη περίοδο εδώ στο Περιστέρι 12-19, το σκορ της δεύτερης περίοδου. High score ο Μαντάζερ ανεπόταχο και ο Βόντας με 4 από τους Κουβαλίες. Ο Μαντάζερ και ένα λεπτάκι και ένα τρίποντο από τον Μούστο. 12-21. Πρώτη φορά το μάτς κοντά στη διψήφια διαφορά οι Γαλάτες, οι οποίοι υπενθυμίζουν ότι κίνησαν όντας πίσω στο σκορ από τη 45, εύστοχο με ταυλό Αλέξανδρος Σακελαρίου. Δεύτερο δίκοντα για εκείνον. 15-21. Λογικά έτσι και ο Ανδρικόπουλος, ο μόνος που έλειπε. Καλούς συνεχίζει να βγάλει προβλήματα και φέρει το μάτς και μάλλον δώσει να έχει το προβάδισμα για τους Γαλάτες εκεί στο 6 λεπτό. Και θα προσθέτει ακόμα δύο ποντούς στη συλλογή του. Θανασόπουλος ψάχνει τον Σμέτη, τον βρίσκει μακριά από το πεδίο δράσης ο ψηλός. Κέρδισε χώρο, αλλά έχασε την κατοχή από τον Καλουλή. Baseline για επαναφορά, 2 δεύτερα για τους Cavaliers. Φάουλ χαμηλά. Νέα 14. Είχαμε πόδι. 14. Πολύ της πέρασε, ωραίο χου, καλάθι για τον ψηλό. Πέντε τέσσερα στο πρώτο 1,5 λεπτό, άστοχος το Καλούλι. Λοιπόν του Βγότζα. Βγότζα συνέδρα από 2, ψάχνει την πάσα. Μπαλά έξω στον Πολίτη. Για 3 εκείνος. Rebound του Καλούλι. Δίνει πια μερικές κλίσεις ο Εμιλιάνο. Ποιος θα πάρει τώρα την πάγκη, θα τη σπάσει ξανά έξω τον Γαλάνη, για 2 εκείνος. Το σουτ είναι άστοχο. Γόντζας Σμέτη χαμηλά η μπάλα, έχει πλεονέκτημα εκεί. Ο ψηλός γύρισε, αλλά στόχισε rebound του Δούση, το οποίο τρέχει με τραβάς. Βαλεφρένο έσπασε έξω την μπάλα στον Γαλάνη και την εμπλέφθηκε ξανά. Μαντάς για 3. Ακτυπώς εδώ rebound του Σμέτη. Εστάν και 20, κανένα φάουλ ούτε από τους μεν ούτε από τους δε. Θανασόπουλος, φλότερ, rebound από τον Γαλάνη, μπάλα στον Δούστο. Ο Καβάς κινήθηκε έξυπνα, αλλά τον διάβασε ο πολιτής. Τη γωνία το σουτ. Rebound από τον Μαντά. Όπου να είναι μπαίνει στο πακί για πρώτη φορά και ο Ανδρικόπουλος. Ο Καβάς από τη γωνία. Σίδερο. Rebound επιθετικό από τον Δούστο. Rebound εν τέλει αμυντικό του Σμέτη. Πολύ ωραία μεγάλη πάσα, την οποία όμως δεν προλαβαίνει ο Σακελάριου. Λίγο το κίνδυνο πλέον, το οποίο δεν βγήκε. Εξεκίνητος μέσα ξανά ο Βασίλης. Καζάνης. Ωραία, Καζάνα στη σειρά. Ανδρικόπουλος. Καλάνης στον Λαδά. Δεν θα πάρει να σκύνω τα δεξιά, θα περάσει, θα σηκωθεί και θα αστοχίσει. Καλή άμυνα στην αλλαγή από τους Cavaliers. Μπαλά στον Αθανασόπουλο. Καζάνης κλείστηκε. Έπασε έξω την μπάλα. Λίγης με ένα φλότερ, rebound από ποιον, επιδικό από τον ίδιο. Θανασόπουλος, rebound
τον Ανδρικόπουλο. Καλά σε οργανώνει. Καλά λύση, πήρε screen, σηκώθηκε από τις 45. Πετάθηκε πολύ άτυχος, μπάλα εδώ τον πούλησε κανονικότατα. Καζάνης, Αθόπουλος κόβει προς τα μέσα, δεν υποδέχεται την μπάλα, θα δώσει τώρα ένα screen στον Σμετή. Σουτ για δύο από εκείνον, σίδερο, την πάνω του Μπετχαβά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου μέρους. 7-23 το σκορ από την ώρα, νομίζω που οι ανυπόταχτοι πήραν την μπρος επιθετικά, δεν έχουν πετάξει ποτέ πίσω. Πάντα από κοντά οι Κουβαλίες, Λαδάς, καλά για τον Γιώργο. Πρώτη πόντι μετά από αρκετή ώρα για τους ανυπόταχτους. Δύο Γαλλούλες, δύο Δούσκος, δύο τώρα και ο Λαδάς. Από την άλλη έχουμε ένα τριποντάκι του Σακελαρίου και ένα δίποντο από τον Πολίτη, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Γότζας περνάει χαμηλά στο μισμάτς στον Πολίτη. Έχει την μπάλα εκείνος. Πεσχαβάς δίστασε. Έφτασε τον Γαλάνη την μπάλα. Λίγο φιλόδοξο το πήγε να περάσει στον Ανδρικόπουλο. Σμέτης στέκεται από τις βολές. Μπάλα δεν το κλείνει το μάτι, Γαλάνης ελέγχει την μπάλα στον Λαβά. Ανδρικόπουλος φάουλ του Πολίτη. Πρώτο. Το μάτι, τέταρτος του πόντος, συνολικά έχει 9. 9, 8 έχει μία στις δύο βολές, οπότε 3 τίποτα και μία βολή και 9 ρε φίλε, 7, ωραίος, πολύ καλά μαθηματικά ο speaker. Λαδάς θα πάρει ένα σκρίν, θα σπάσει ωραία την παραστηγωνία. Σε κακή θέση νομίζω ο Γαλάνης. Time out 3-17 17-27. Στροφή με το time out, επαναφορά από το πλάι μου τον Βασίλη. Συμμετής κατεβάζει 17-27, πρώτη φορά διψήφια διαφορά για τους ανυπόταχτους, οι οποίοι φιλόθεραν αρκετή ώρα με αυτό το προβάδισμα. Ζάνης, ωραίο πίβοτ, στο rebound κλείνεται από 3 και βράζει την μπάλα έξω για 3 ο Μπιλ. Εύστοχος με ταμπλό, ακολουθεί το παράδειγμα του Σακελαρίου, το οποίο δουλεύει και βάζει το πρώτο τριποντάκι στο μάτς. Yeah. 20-27, Μπούστος δεν απαντάει, rebound του Αθανασόπουλου. Σμέτης κι αυτός. Όχι, λοιπόν, από τον Ανδρικόπουλο, ο οποίος βγάζει την εύκολη πάση στον Μαντά, ο οποίος βγάζει την δύσκολη. Αυτός όμως ο Μπουστός που χάλασε εδώ την ασίστ. Εδώ και 13. Πολίτης στον Σμέτη, δοκιμάζει ξανά εκείνος, δεν δικαίνεται ούτε τώρα. Βάς συγκράτησε φιλοδεράκι από το κέντρο, καλά και ξανά για τον Γιώργο. Τώρα φτάνει τους 9, σίγουρα. Μένουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δεύτερα. Σουτ για 2, ας το πω. Τον Σακελαρίου λίγο πιο έξω από το elbow. Λαδάς τον Μπετχαβά. Άστοχος εκείνος. Ο Ανδρικόπουλος δεν κατάφερε να σώσει. Κατοχή περνάει
τους γηπεδούχους της Αμαντάς, έξω ο Γαλάνης. Αναφορά από το πλάι. 1-28. Με τις Αντούστος του δίνει λίγο χώρο. Με τις διαβάζει την άμυνα αλλά διστάζει. 6 δεύτερα. Σουτ εκτός ισορροπίας. Δυνατό από τον Αγελαρίου. Χρόνος τελειώνει. Καβεσί περνάει στους Λευκούς. Τελευταίο λεπτό. Λαβάς έχει 6 πόντους στην δεύτερη περίοδο, οδηγεί ανίποτα τους Γαλάτες. Δούστος από την κορυφή, rebound από τον πρόεδρο. Σμέτης στον Καζάνη για 2, Βασίλης, rebound από τον Αδεκόπουλο, μεγάλη πάσα από τον Μαντά. Πέρασε εκείνος, κέρδισε το φάουλ, έβαλε και το καλάθι. Από τον Παναγιώτη Δίας Μαντά. Θα θυμάμαι από ένα highlight που είχε κάνει νομίζω στο Μαζαράκης πριν από αρκετό καιρό. Ξεβολή rebound από τον Βασίλη, φάουλ από τον Παναγιώτη. Στους δύο Μαντάς συνολικά έχει 7 πόντους. Μια μεγάλη επίθεση λογικά από τους Κουβαλίες και λίγα δεύτερα θα απομένουν σύμφωνα με τη θεωρία για τους ανυπόταχτους. Φάουλ έχουν να κάνουν και οι δύο ομάδες για να δούμε τι θα γίνει. Στα Κελαρίου 10 δεύτερα, κλείνεται από 2, Μπετχαβάς πιέζει. Ωραία πάση στον Καζάνη, ποιος ξέφυγε και τελείωσε σε αυτή τη φάση. Τέλος πόντος, Λαβάς από το κέντρο παραλίγο. 22-31 σκορ ημιχρόνου. Δεύτερη μέχρι να δώσω Περιστέρι, η 12-19 το σκορ της πρώτης περίοδου, 10-12 το επιμέρου σκορ της δεύτερης. Τριμποντάκι άστο από τον Σμέτη. Κατεβάζει ο Λαβάς. Έξι πόντα από τον Λαβά, έφεραν το μάτς στους 10. Ο Καζάνης μείωσε με 5 δικούς του. Επιθέσεις για τους Κουβαλίες, με τις πιέζες στην κορυφή, σπάει στον Σακελαρίο την μπάλα. Rebound αμυντικό από τον Γιώργο. Κλείστηκε. Όμως τελείωσε άμυνα, βγήκε τους περσινούς φιναλίστ. Αυτό το τελείωμα από τον Βότζα. Σχετικά άστοχες και δύο ομάδες στο ξεκίνημα. 1,5 λεπτό χωρίς λάθη τον επιθετικό από τους ανυπόταχτους. Αναφορά από το πλάι. Βότζας στον πολίτη, κλείστηκε από δύο, αυτός έβγαλε ωραία την μπάλα έξω. Ωραίο σπιν. Κακή πάσα. Σακελαρίου υποφελήσετε. Καλά του και φάουλ. Εξεβολή.
start. 24-31. Βαδρικόπουλος ψάχνει την πάσα, σηκώνει την τέλη για 2, αλλά αστοχή rebound από τον Βόντζα. 2-2, ωραία. Κόσα και τα ώρα, δεν πάσα είναι λίγο πιο δυνατή. Τον πέθανε. Κάπως έτσι κυλάνε το πρώτο δίλεπτο. Λαδάς, φάουλ του πολίτη. Λαδάς, για τον Ανδρικόπουλο. Μέσα, ένας εναντίον ενός, Μαντάς άστοχος, καλή άμυνα την πολιτή. Ρότζας στον Καζάνη, ψάχνει επιλογές ο Βασίλης, περνάει την μπάλα ψηλά στον πολίτη, μόνος του εκείνος. Rebound από ποιον, επιθετικό από τον Βασίλη. Ρέσπος στα μέσα, σπάσει έξω την μπάλα, Σμέτης, και αυτό θα δοκιμάσει, αλλά και αυτός θα αστοχίσει. Άστοχος και ο Καζάνης, άστοχος και ο πολιτής. Ωραία σταυρωτή Μαντάς με σπάσιμο της μέσης. Άστοχο το τελείωμα. Πολίτης στην γωνία Σακελαρίου στον Βόντζα. Σπίθηκε εκείνος, ξέφυγε από τα αριστερά και τελείωσε. Πολύ ωραία το πάση. Με ένα μίνι 4-0 σε δι. Ξεκινούν την τρίτη περίοδο οι Κουβαλίες, 2 πόντα από τον Σακελαρίου και 2 από τον Βότζα. Διαφορά πέφτει στις 5. Λόμπα στον Ανδρικόπουλο, άστοχος όμως ξανά. Και ο ψηλός. Και ανοίξουν ακόμα περισσότερο οι μπλε. Σμέτης, ωραίο γύρο στεπ. Το καλάθι θα έρθει, η διαφορά πέφτει στους 3. Θα στρέχει, time out ήταν για ανυπόταχτη, νομίζω χρειάζεται για να κόψει και τον ρυθμό των Cavaliers. Σμέτης, Σακελαρίου μόνος του, δεν θα αναφέρει το μάτς τον πόντο. 33-1, time out από τον Μπετχαβά. Επιστροφή από το time out, Λαδάς κατεβάζει 8-0 το σερί των Cavaliers στο πρώτο τετράλεπτο, 4-30 για την ακρίβεια. Λάθη από τον Βούστο, το χρειάζονταν πολύ αυτό. Η Λευκή πάει το ρόδιο του και φέρνει το μάτι κανά στους 3. Ασίς στον Γιώργο τον Λαβά, ο οποίος έχει φτιάξει και την καλή start line. Κότζας, ωραία τρίπλα. Αλλά στον Σμέτη στην γωνία σου για 2 rebound από ποιον, από τον Μαντά. Λάνης, πέρασε από το κέντρο. Είναι καθαρή, πάνω όμως γίνει από τα χέρια του ίδιου. Πρώτη.
δεύτερη. 30-33. Ένα το φάουλ των Cavaliers, 3 των Γαλατών. Μέχρι στιγμής Λαδάς θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Νομίζω σε αυτόν πάει μπάλα, όλα τα πράγματα δυσκολεύουν. Το έχει ξανακάνει άλλες 2-3 φορές σήμερα. Θα βάλει τώρα κάτι πολύ, έμεσο τρίποντο για τον Γιώργο. Φτάνει τους 12, ένα από τους στο πρώτο ημίχρονο και τώρα ένα έμεσο τρίποντάκι. 30-36. Βγότζας χαμηλά στον Αθανασόπουλο, η μπάλα, ωραίο κόψιμο από τον Βασίλη. Μπάλα έξω, Σμέτης από το έλμπο, το σουτ μέσα, πολύ καλή κυκλοφορία ξανά για τους Cavaliers. 30 πόντους πάντα στην τρίτη περίοδο. Συνολικά έχει 6, αν δεν έχω χάσει κάτι. Άστανο τρίποντο από τον Δούστο, rebound από τον Σαγκελαρίου. Δύσκολη τώρα τον πρόεδρο, δεν πετύχε κάτι, συμμετείχε σε μπλοκ από τον Γαλάνη. Χαβάς στον Μαντά, τον ζήγησε εκείνος, αλλά στόχησε, rebound από κανέναν. Κατοχή παραμένει για τους ανυποταχτούς. Δύσκολη λόμπα, την κατάλαβε και την έκλεψε ο Σμετής. Το και κατεβάζει, πέρασε από τον Λαδά και όχι όμως χωρίστηκε με φάουλ. Αυτό είναι το τέταρτο. Με τους ανυποταχτούς. Όντζα σλοδεράκι με ταμπλό. Κάτω πούντα και από εκείνον. Η διαφορά ξαναπέφτει στους δύο. Το μάτς μέχρι στιγμής δεν έχει ξεφύγει πέρα. Ενός 10 και πέρα μάλλον του 27-17 την δεύτερη περίοδο. Καλά εδώ από τον ψηλό. Οι διαφορές κυμαίνονται κάπου εκεί κοντά. Ποτέ οι Cavaliers δεν έχουν μείνει πίσω για σημαντικό μερίδιο χρόνου. Δούστος για δύο μέσα και αυτό. Βρίσκονται οι λύσεις που τους έλειπαν. Οι ανυποταχθοί και κυρίως Δούστου και Λαδά κυρίως. Τελευταίο δίλεπτο. Ωραία σταυρωτή. Μπάλα στον Σμέτη, για δύο εκείνος, αρχικός. Λαδάς, Δούστος και αυτό, Χίτσεκ. Time out. On fire, ο ψηλός. 34-43. Συνέχεια στο μάτς, 100 τελευταία δεύτερα. Θανασόπουλος κρατάς το μακάρισμά του, μπαλά στον Σμέτη και από εκεί με χαντόφ, όχι, το φάγα και εγώ. Για τον ψηλό κατεβάζει ο Μαντάς. Για ίδια ο Γαλάνης και ο Λαβάς. Λίγα απάνω τους Λαβάς και θα μπουν από την τέταρτη περίοδο. Με Χαβάς από την κορυφή. Λοιπόν, από το μετά ο οποίος χάνει την κατοχή. Βλέπω από τέτοια φορά ο Μαντάς, τώρα τα 11 είναι. Τα low, αν τα βλέπω καλά από εδώ. Συλλεκτικό κομμάτι, από εγώ, από την κορυφή το σουτ, άκτος ο Σαγκελαρίου.
Ούστος από μακριά, πότε σου. Χάρη σε εκείνον και στον Λαδά, νομίζω οι αρυπόταχτοι ξεπέρασαν σχετικά ανώδυνα το νεκρό τους διάστημα. Η διαφορά έπεσε, αλλά νομίζω δεν κινδύνεψαν σχεδόν ποτέ σε αυτή την περίοδο. Οι Γαλάτες 22. Ότζας πέρασε αυσερέα στον Σμέτ την μπάλα για 2, εκείνος rebound αμυντικό του Μαντζά, τελευταία 10 δεύτερα. Τρέχει ο Παναγιώτης, έχουν φάουλ να δώσουν κουβαλίες, δεν θα το κάνουν, η κατοχή θα περάσει ξανά σε εκείνους. 4,9. Δεν έχουν να κάνουν φάουλ οι Γαλάτες. Αθανασόπουλος 3-2-1 από την γωνία ο Βγότζας. Τέλος του 10 λεπτού 34-43. Τελευταίο δεκάλεπτο στο Περιστέρι. 12 όλα το μέρος σκορ της τρίτης περίοδου. Η πιο ισορροπημένη και για τους μεν και για τους δε. Καλή άμυνα από τον Καζάνη, δεν προλαβαίνει να σώσει. Αναφορά από το πλάι. Αντάς Κόπουλος στον Μπετχαβά για 3, εκείνος το σούτ. Καζάνης στον Αθανασόπουλο, προσποίηση από εκείνον. Ωραία πάση χαμηλά, Πολίτης. Στοπ. Ποδοσφαιρικό από τον Ανδρικόπουλο. Baseline για αναφορά. Μπάλα έξω στον πρόεδρο. Στένα σύνα από τον Πολίτη, θα το δώσει εκείνος. Μπάλα στον Σακελαρίου, 6 δεύτερα. Και πασά. Τον εκεί περνάει στους ανυπόταχτους. Αναφορά από το πλάι. Μπεχαβάς Καραβερσούλα με το αριστερό. Rebound από τον Πολίτη. Πάλα στο Σακελαρίου. Ότζας. Ευχαριστία με τον Μπίστο, ο οποίος στη συνέχεια θα χρεωθεί με φάουλ. Αυτό είναι μόλις το πρώτο και για τις δύο ομάδες. Μπάλα στον Πολίτη. Αντεκόπλος ο μαρκαρισμά του. Από τον Βασίλη, rebound από τον ψηλό. Το 34-43 παραμένει. Πεταβάς rebound τον Αθανασόπουλο. Κόντζας βάζει φρένο και περνάει στον Πολίτη. Από δεξιά εκείνος, φάουλ και δύο βολές. Τον Πολίτη και 36-43. Στους 7 πόντους η διαφορά. Πέραν του πρώτου δεκαλέπτου οι κουβαλίες δεν έχουν πάρει ποτέ ξανά προβάδισμα στο σκορ. Καλάθι εδώ ούτε τώρα από τον Γαλάνη. Φαινομενικά εύκολο, αλλά αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα. Αναφορά από το πλάι με τον Αθανασόπουλο. 7.57 χρόνος υπάρχει άπλετος. Κανένα στην αλλαγή δεν έχει τελειώσει ακόμα, ούτε για τις μέρες ούτε για τις δεύ. Βότζας rebound επιθετικά από τον Πολίτη. Μόνος δεν έχει ανανεωθεί. 10 δεύτερα. Έξω η μπάλα, Αθανασόπουλος στον Βότζα. Τον πιέζει ο Γαλάνης. Βότζας πέρασε.
Όνος όμως τελείωσε η άμυνα. Είναι πολύ αποτελεσματική. Ναβάς. Μπάλα έξω, Μπεθαβάς, θα δοκιμάσει το χέρι του. Rebound από τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος στον Πολίτη για τρεις εκείνος με μεγάλη καμπύλη. Rebound από τον Γαλάνη, μπάλα στο Λαδά. Κλείστηκε ο Γιώργος, δίκαι τον Γαλάνη. Κοντό του σουτ και από εκείνον. Κουβαλιές τρέχουν αλλά δεν βρίσκουν σκορ. Πάς, ωραία πάς χαμηλά. Ανδρικόπουλος, φάουλ από τον Βοντζά. Αλλαγές μέσα ο Σμέτης στην θέση του Σακελαρίου. Σε πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Δύσκολη προσπάθεια. Βολές ξανά για τον Πολίτη. Σε πρώτη. Και η δεύτερη. Μόλις δύο πόντοι για τους κουβαλίες και ένας για τους ανυπόταχτους στα πρώτα 3,5 λεπτά. Αναφορά από την baseline. Καζάνης στον Βγότζα. Να πούμε βέβαια ότι και οι δύο άμυνες έχουν κλείσει αισθητά στην τελευταία περίοδο. Πάνω νομίζω που είναι στον Πολίτη εκεί. Καζάνης έκανε το λάθος. Λάθος ήταν ο Βγότζας, αλλά η μπάλα δίκαιε εκτός από τον Βασίλη. Νομίζω δεν έπρεπε να κόψει εκεί. Λαβάς και από τον Ανδρικόπουλο και από τον Γαλάνη, μπάλα στον τελευταίο για τρεις εκείνος, rebound από τον Ανδρικόπουλο. Ναι, ευκαιρία. Λαβάς, ωραίο spin move. Καλά αυτό με καμπλό. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, σηκώνει τα χέρια στον ουρανό Σακελαρίου. 36-46, ξερά το συν 10 για τους Γαλάτες. Πολίτης, έξω η μπάλα για τρεις. Ο Βασίλης, rebound από τον Γαλάνη. Ραβάς. Κανένας λόγος διαστήλης, νομίζω από εδώ έξω εξής. Ο χρόνος είναι σύμμαχος περισσότερο των Γαλατών παρά των Cavaliers. Νομίζω στο σύν 10 η διαφορά. Ραβάς από την κορυφή, rebound από ποιον, από τον Πολίτη και τον Βγότζα. Σμέτης από την γωνία. Εδώ το σουτ. Λαδάς ελέγχει. Νομίζω θέλουν μεγάλες επιθέσεις εδώ οι λευκοί. Για τέτοιο βλέπω να γίνεται. Λαδάς το ζήγησε, το πήρε. Αλλά στόχησε Ανδρικόπουλος. Προλαβέ. Νέα 14. Αλάνης από την κορυφή. Ακόμα ένα rebound. Δύσκολη προσπάθεια μέσα και αυτή από τον Γαλάνη. Λαδάς και Γαλάνης νομίζω κάνουν πολύ μεγάλο βήμα για να δώσουν στους Γαλάτες τη νίκη εν τέλει.
36-48. Κότζας από τα αριστερά, απαντάει. Έχουμε time out, 4-13 στο ρολόι, 38-48. Σύνδεκα στο παιχνίδι, 38-48, 4-13 στον φωτεινό πίνακα του Κάρβουνου. Λαδάς και Γαλάνης με δύο πολύ δύσκολα γαλάθια έχουν επαναφέρει αυτή την διψήφια διαφορά για τους Γαλάτες. Βούστος. Το φάουλ είναι επιθετικό. Παναστόπουλος πιέζει ψηλά μοντάστα για να φέρνει κάτι. Πιέζει ωραία το φουμπάλα, αλλά η κατοχή παραμένει για τους πέρσινους φιναλίστ του Basketball Rebound. Τρέχει 47. Φάουλ τώρα ξανά από τον Παναγιώτη. Αυτό είναι το πέμπτο ομαδικό, βολές από τον πρόεδρο. Σίδερα η πρώτη. Σίδερα και δεύτερη πίσω στο rebound, την μπάλα στον Λαβά. Ήρθαν ψηλά η κουβαλία, νομίζω από εδώ και θα δούμε κάτι τέτοιο. Γαλάνης Μαντάς το ζήγησε, το πήρε, αλλά στόχησε. Παναστόπουλος, ωραία προσπίση. Καζάνης το χρειάζεται το τρίπο του κουβαλίες, δεν το βρίσκουν στο πρόσωπο του Βασίλη. Τελευταίο τρίλεπτο. Τα πράγματα τα ελέγχουν νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον οι Γαλάτες. Φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Γιώργου του Λαδά. Τέταρτο από τον πολιτή. Μέσα η πρώτη. Δύο-δύο. Λαδά στους 4 πόντους στην τελευταία περίοδο. Συνολικά έχει 16 εκεί, συνειδητά ο Γιώργος. Λάχτη από τον Νέμαντα. Πράγματα νομίζω που ξεκαθαρίζουν. Καζάνης, ωραία πάσα, Βγόντζα, φάουλ από τον Γαλάνη. Άλλη μια βολή. Εκείνον. Κότζας κλείστηκε από δύο, έβγαλε έξω την μπάλα στον Βασίλη. Παπασόπουλος, Καζάνης, δίστασε εκεί. Σμέτης κλείστηκε. Τριμπάουν του Μαντά. Θα κερδίσει το πάνω του Σμέτη. Αυτό είναι το τρίτο των Cavaliers. Thank you.
Παδάς βάζοντας το μαρκαρισμά του, πίσω του δίνει ένα screen. Μπαλά στο Μαντά για 3 εκείνος σίδερο. Καζάνης ελέγχει τελευταίο 1,5 λεπτό. Νομίζω μπορώ με σιγουριά να πω ότι οι ανοιχτές φτάνουν στην 11η της νίκη για φέτος και πάνε με καλή ψυχολογία στο τελευταίο μάτς με τους Ερυθρό Πέισερς, υπενθυμίζω. Καζάνης, Αθανασόπουλος από τις 45, rebound από τον Μαντά. Μπαλά στον Μπούστο. Λέμε από τον πρόεδρο. Παρακολουθώ την baseline. Μπούστος ψάχνει την πάσα, βρίσκει τον Μαντά. 10 δεύτερα. Βάς Σαν εναντίον ενός πάει ξανά. Μέσα απόστασης, κοντό από τον Γιώργο, rebound ο Σμέτης. Λάθος. Σε τους μπλε. Τελευταία 45 δεύτερα. Τελευταίο σκόρνερ να μάθουμε. Λαβάς γυρνάει και το βάζει και αυτό. Είναι γλυκά εν τέλει η βραδιά για τους αντιπόταχτους. 19 τελευταία δεύτερα, τελευταία επίθεση είναι λογικά. Ο πολίτης, rebound του Βγότζα, καλάθι από εκείνον. 40-54. Νομίζω ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. 11η νίκη για τους ανυπόδοτους Βαλάτες, οι οποίοι διπλασιάζουν τις φετινές τους απέναντι στους Κουβαλίες και φεύγουν νικητές από το Περιστέρι. Από μένα καλό βράδυ σε όλους.